Παιδιά, λύντα, σκοθείτε, αλλάζουμε. Σκάσε ρε και κοιμήσου. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ από αυτό με τίποτα. Φαντάζεσαι να έχει κάνει, παιδάκι μου, παλιοφάντασμα, βίσμα. Επίτηδες μου δώσατε το σπασμένο το ράτσο, εδώ έχει παιχτεί χοντρό παρασκήνιο. Ναι, το κανονίσαμε γιατί θέλαμε να ακούμε την υπέροχη γκρίνια σου, το απολαμβάνουμε. Ωραία, έλα, πάρε εσύ το σπασμένο λοιπόν, που είσαι έτοιμος να κοιμηθείς. Φούλωσέ το ρε. Έλα, ρε, Νικόλα. Εσύ είσαι έτοιμος να κοιμηθείς και σε στείλω τη ΔΕΗ. Άντε, αφού σε βλέπω. Αν με έβλεπες θα το είχες ράψει. Το καδρόνι το έχω εδώ ακόμα, ε. Ωραία, φέρ το λοιπόν. Ή το καδρόνι ή το ράτσο. Αλλιώς θα μιλώ όλη νύχτα και θα κλείσεις μάτι. Άντε. Τι θες, μωρέ. Θα παραταλωρίσεις μια με το καδρόνι να τελειώνουμε. Δεν έγινε ρε κορίτσι, θα κοιμηθούμε καμιά φορά. Τίποτε είναι αυτό νυχτιάτικα, μαζί μου θα κοιμηθείτε πια. Ωραία, τους λυπάμαι εκεί πέρα που τους βάλαμε να κοιμηθούμε. Θα πιαστούμε. Είδες όμως τι άντρες έχουμε, ε? Παλικάρια. Άγρια πριν φρουρή. Σπηλιά μαύρα. Ο δικός μου είναι λαμπρατόρ. Είναι όμορφος, πιστός, μεγαλός. Δηλαδή ο Νικόλας τι είναι, κανένα μπουλντόκ. Λαμπρατόρ είναι και ο Νικόλας. Πάντως ο Μάνος είναι ο γκέκας ο δέσποτος. Το μόνο που εύχομαι είναι να μην αρχίσουν να οριοθετούν το χώρο τους και σημαδεύουν τις γωνίες. Μπα, είναι εξημερωμένοι. Ειδικά ο Νικόλας το έχει συνηθίσει το λουρί. Τον έχω εκπαιδεύσει σωστά. Πάντως πολύ ησυχία ακούω από δίπλα. Τι γίνεται, κοιμούνται. Θα τους έχει βάλει φήμωτρα ο Νικόλας. Μωρέ, και αυτός πώς κάνει έτσι με τον ύπνο, υπερβολικός είναι. Πέστα. Μάρε, παιδί μου, μόλις χάσει τον ύπνο του είναι ολοκρίνια. Τι να κάνουμε, παιδιά. Σε όλα του βολικό είναι ο άνθρωπος, να μην έχει ένα ελάττωμα το χρυσό μου. Ναι, δεν πέφτουμε τώρα για ύπνο και να αφήσουμε το καλλιτεχνικό κατηνάζ. Κατηνάζ. Μωρέ, κατηνάζ. Ξέρω εγώ τι λέω, κατηνάζ. Εγώ την πέφτω. Νύχτα. Καλά, η άλλη μου βάφει νύχια για να κοιμηθεί. Αφού δεν προλαβαίνω στο γραφείο. Καλά. Ωραίο είναι αυτό το πράγμα. Και βάλει και λίγο κραγιονάκι παραπάνω γιατί δεν έχει αρκετό. Ναι. Θα ξεβαφτούμε, ρε. Άρα καλλιτικά δεν έχεις. Έλα, φέρε, έλα. Να κάνουμε τη μάσκα. Θα κάτσει σε ένα σημείο να κοιμηθούμε. Λοιπόν, αυτό είναι δίκαιο, παιδιά. Α σηκωθεί κάποιο να αλλάξουμε. Α, κοιμήσου, θα σε κοιμήσω εγώ, εντάξει. Απειλές, Μάνο. Ε. Ναι, ρε, απειλές, ρε. Νομίζω ότι εμείς δεν ξέρουμε από απειλές. Όχι, δεν ξέρω. Ναι, Μάνο, μην το εξαγριώνεις κι εσύ. Άσε μου, ώρα κι εσύ. Τι μας κάνει. Ξύπνα, μικρό μου κι άκουσε. Θα μου ξυπνήσει το παιδί. Κάποιο μην ωραίτης αυγής. Τι τον άκουσε, κοπάνα τώρα. Για σένα ναι, είχε γραμμένο. Γραμμένο, από το κλάμα κάποιας ψυχής. Για σένα ναι, είναι γραμμένο από το κλάμα. Αχ, το μωρό! Το μωρό. Το μωρό μου, το δικό μου το μωρό, τραγουδάει. Άντε, μωρό από εκεί. Ωμα, θα ξυπνήσει τον Νικόλα. Μου κάνει κατά. Νικόλα, το παιδί θα ξυπνήσει. Άντε καλά, ο Μάρος δεν ξυπνήσει τίποτα. Κάνει κατάδα. Έλα, πάμε να τον ακούσουμε. Σκοθείτε, έλα. Από το κλάμα κάποιας ψυχής το παράθυρι σου άνοιξε, ρίξε μου μια γλυκιά μάτια κι ας σβήσω πια τότε μικρό μου μπροστά στην πόρτα σου. Φέρε μου τώρα τα μαχαίρια. Φέρε μου όπλα, φέρε μου κάτι ρε κορίτσι μου. Τι ρομαντικό τραγούδι είναι όμως, Νικόλα μου. Ναι, θα τους καλήσω στην ταφόπλακα Λουκάς Βενέτης, ρομαντικός μέχρι θανάτου.
μπροστά στην πόρτα σου. Γιατί να τραγουδάει ο Λουκάς εγώ να μετάβλα. Είναι αγένεια προς τον καλλιτέχνη. Νύχτος χωρίς φεγγάρι και ένα παλικάρι δεν μπορεί να γίνει. Άμα δεν μπορείς να συνεχίσεις, ακολούθα τους. Στρατιωτικά μου χρόνια. Μόνο. Εύα μου, μη φοβάσαι τίποτα. Εμείς είμαστε εδώ, ναι. Ρε Νικόλα μου, τι μου το λες τώρα πάλι αυτό. Η Δάφνη μας είπε ότι σου εξήγησε την κατάσταση. Ναι, πολύ καλά έκανε η Δάφνη, γιατί πρώτο εγώ πρέπει να ξέρω για να προστατεύσω το παιδί μου. Ναι, αλλά πρέπει να προστατεύσει και τον εαυτό σου. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος πια. Κάνω ό,τι μπορώ, μάνο μου. Τι άλλο να κάνω. Ρούπι δεν πάω ασυνόδευτη. Τι άλλο. Δεν αργεί αυτό. Τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, θα με κλείσετε σε κάνα υπόγειο. Έχουμε, ας πούμε, ένα σχέδιο. Θυμάσαι τι έγινε στην περίπτωση του Λουκά. Ναι, ο κακός χαμός έγινε. Εύα μου, συγκεντρώσου σε παρακαλώ. Εδώ μιλάμε για το στρατηγικό σχέδιο. Ξεχνιέται αυτό, Νικόλα μου. Ήταν μεγάλη επιτυχία, έτσι. Σάρωσα. Ναι. Σάρωσε στα βραβεία της Ανοιχτής Παλάμης. Σημασία, αγάπη μου, έχει ότι πέτυχε. Και τι θα κάνουμε, δηλαδή, παιδιά. Θα κάνω ότι έχω κι εγώ αμνησία. Τρελαθήκαμε όλοι. Όχι ακριβώς. Μια παραλλαγή θα γίνει τώρα. Αλλά αυτή τη φορά θα συμμετέχουμε όλοι όσοι είμαστε εδώ. Και κανείς άλλος. Κανείς άλλος. Παιδιά, εμένα με τρομάζετε τώρα, έτσι. Είναι γερό σχέδιο. Μιλήσαμε και με τον αστυνόμο. Και έχει ήδη ξεκινήσει τις ενέργειες από την πλευρά του. Οκ. Τ' ακούω. Έλα, Λουκά. Τι έγινε. Το είσαι στα χέρια σου. Οκ, μωρό μου. Έγινε, σε περιμένω. Το πήρα. Εντάξει. Τώρα κάνεις παιχνίδι εσύ. Είμαι έτοιμος. Δεν σε φοβάμαι. Εσύ έχεις γεννηθεί έτοιμος. Ευχαριστώ για την εξήγηση. Πρόσεχε, Μάνο. Εσύ ρίχνεις την πέτρα στη λίμνη. Το νου σου. Και καλό βόλιο. Ορίστε, ο κύριος Μπέλος. Μέσα σε μια μέρα έκανε την κίνηση. Εξώδικο. Ακούς, Λουκά μου. Δεν μπορούσες να συγκρατήσεις τα νεύρα σου. Αφινό, η φίλη μας από εδώ, τέρας ψυχραιμίας. Πήρε την τέση στο κατόπιν, το καδρώνει. Νομίζω ότι θα περάσει έτσι. Εντάξει, τώρα ας μην τσακωθούμε για το ποιος φταίει. Εγώ πάντως όχι.